Αν και η απειλή επιβολής υποχρεωτικής θεώρησης διαβατηρίων και από το Κίεβο και από τη Μόσχα πλανάται στον αέρα τις τελευταίες ημέρες, ο Ουκρανός υπηρεσιακός πρωθυπουργός Αρσένη Γιατσένιουκ δήλωσε ότι η χώρα του δεν θα βιαστεί να επιβάλλει το συγκεκριμένο μέτρο εναντίον των Ρώσων πολιτών. Από την άλλη, η Μόσχα ανακοίνωσε ότι θα εξετάσει τη στάση της αν το Κίεβο ανακοινώσει επίσημα ότι καθιστά υποχρεωτική τη θεώρηση διαβατηρίων για τους Ρώσους. Από τις 18 Μαρτίου, όλοι οι πολίτες της Ουκρανίας και όλοι εκείνοι που στερούνται εθνικότητα στην περιοχή της Κριμαίας και στη Σεβαστούπολη αναγνωρίζονται ως Ρώσοι πολίτες. Τα σύνορα της Κριμαίας έχουν γίνει σύνορα και της Ρωσικής Ομοσπονδίας, δηλώνει ο πρόεδρος της Ρωσικής Βουλής, Σεργέι Ναρίνσκιν. Και όσο η διπλωματία βρίσκεται σε εξέλιξη, οι πολίτες εκφράζουν σοβαρές ανησυχίες. Είμαι εναντίον αυτής της απόφασης γιατί έχω πολλούς συγγενείς στη Ρωσία. Δεν βλέπω να υπάρχει λογική εκεί. Υποθέτω ότι πολλοί άνθρωποι που μένουν στην Ουκρανία έχουν και αυτοί συγγενείς στη Ρωσία. Οι δύο χώρες είχαν φιλικές σχέσεις και τώρα φαίνεται ότι δεν είμαστε πλέον αδερφά έθνη. Πάντως, αν οι απειλές γίνουν πραγματικότητα, πρόκειται να επηρεαστούν χιλιάδες πολίτες που διασχίζουν τα σύνορα καθημερινά για προσωπικούς και επαγγελματικούς λόγους.